οπαδού στο Βόλο που είχε σήμερα το Πανθεσσαλικό περισσότερο κόσμο. Επιστρέφει λοιπόν ο Παναθηναϊκός μετά από 5,5 χρόνια και τις αναμετρήσεις του με τον Ολυμπιακό Βόλου ξανά στο Πανθεσσαλικό. Εδώ είναι η πρώτη φάση που ξεκινάει με το καλημέρα στο 5ο λεπτό ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης σε μια περίεργη φάση θα έλεγα. Θα μας τα πει στη συνέχεια ο Παναγιώτης σε πέναλτι που δείχνει ο Μανούχος, ο οποίος θα δούμε ότι συνεννοήθηκε, έχω την εντύπωση, και με το ΒΑΡ. Πήρε δηλαδή και το OK από το ΒΑΡ για να στήσει τον Χάτζη Γιωβάνη στο σημείο του πέναλτι, ο οποίος μας θύμισε τον Πανένκα, και με αυτό τον γκολ βάζει μπροστά τον Παναθηναϊκό στο 7ο λεπτό. Τρίτο γκολ από τον Τάσο Χάτζη Γιωβάνη, το Μυτιλινιό μέσο επιθετικό, δεύτερο από πέναλτι, το 7ο στην Super League σε 61 συνολικά συμμετοχές. Στο 18, εδώ έχουμε το πέρασμα του Μακέντα. Πέρασε η μπάλα και από τον Φεράρι αλλά και από τον Χάτζη Θεοδωρίδη. Χάθηκε αυτή η προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό. Πάμε στο 23 για να δούμε μια προσπάθεια του Φεράρι, ο οποίος ήταν αρκετά επικίνδυνος για λογαριασμό των γηπεδούχων από την αριστερή πλευρά. Στο 26ο λεπτό η σέντρα του Ντεντάκη, εκεί μπορεί να υπάρχει ένα χέρι, μάλλον υπάρχει χέρι από τον Ζωάο. Η φάση συνεχίστηκε, ο Τσοκάνης από κοντά θα σουτάρει το μονοκόμματο σου την μπάλα out. Φτάνουμε στο 33ο λεπτό σε αυτή τη φάση που δημιουργεί ο Βόλος και στην ανατροπή από τον του Ζωάο, από τον Δόνη. Δείτε εδώ ξανά την φάση. Πέναλτι δεύτερο στο παιχνίδι που δείχνει ο Μανούχος. Και εδώ υπάρχει συνεννόηση με το ΒΑΡ και έτσι ο Χουάν Μουνίθ από τα 11 μέτρα πετυχαίνει το 4ο γκολ στο πρωτάθλημα. Ο Ισπανός με την φανέλα του Βόλου και φέρνει το παιχνίδι στα ίσια με μια καλή εκτέλεση. Ο Διούδης έπεσε στη σωστή γωνία αλλά δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Τελευταία φάση του, τελευταίες στιγμές μάλλον του πρώτου μέρους με τον Τόρες, τον Μπαλογιάννη, τον Ζωάο, στόπ από τον Κολοβέτσιο και τον Γιώχανσον. Και εδώ στο 47 προσπάθεια και σούτ από τον Μακέντα μπλοκάρει ο Μελίσσας. Στο δεύτερο, θα δούμε σε λίγο, στο δεύτερο ημίχρονο ο Δόνης, εδώ ο Μακέντα, στην πρώτη επικίνδυνη στιγμή στο δεύτερο μέρος, καθώς έχουν γίνει αλλαγές από τον Δόνη, έβαλε τον Περέα στη θέση του Κολοβού και τον Νούνες στη θέση του Χατζη Θεοδωρίδη. Εδώ είδαμε προηγουμένως την προσπάθεια του Μπουζούκη. Έχουμε φτάσει στο 62. Ο Τόρες από μακριά προσπαθεί να ευνηδιάσει τον Διούδη. Στο 66 η σέντρα του Μπουζούκη, κεφαλιά του Μακέντα. Η μπάλα out από καλή θέση. Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο έχει περισσότερες ευκαιρίες. Πίεσε τον αντίπαλο, ανέβασε τις γραμμές του. Όπως και εδώ δείτε το γύρισμα του Μακέντα. Ο Δημόπουλος που δέσποζε στην άμυνα των γηπεδούχων έβγαλε την μπάλα την κατάλληλη στιγμή, η οποία σε μια φάση που συνεχίστηκε και τελείωσε με αυτό το εξωτερικό, το σούτ με εξωτερικό φάλσο από τον Νούνες. Οι προσπάθειες του Παναθηναϊκού θα συνεχιστούν μέχρι το τελευταίο λεπτό. Εδώ ένας πιτσιρικάς ο οποίος είδε τον Νούνες να αστοχεί και τον Παναθηναϊκό να πιέζει. Κεφαλιά του Μπέκ του Δανού, ο οποίος πέρασε και αυτός, ήταν η τρίτη αλλαγή στην σέντρα του Χατζη Γιωβάνη. Στο 90 πλέον έχουμε φτάσει το σούτ του Νούνες μετά το κόρνερ και εδώ η πιο μεγάλη, έχω την αίσθηση, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στις καθυστερήσεις. Δείτε την διπλή προσπάθεια, πρώτα με τον Περέα, έκοψε ο Δημόπουλος, στη συνέχεια νέο σούτ από τον Μακέντα, η μπάλα ψηλά out και έτσι γράφτηκε αυτή η ιστορία του 1-1 στο Πανθεσσαλικό που δεν άφησε καθόλου ικανοποιημένο τον Γιώργο Δόνη. Δεν ξέρω αν ακούσαμε ήδη δηλώσεις. Όχι, έτσι δεν έχουμε